Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τα εξής: margin, sorting, risk level και discount. Μπαίνοντας στην πλατφόρμα της Freedom24 και πατώντας το πεδίο συναλλαγές, κατεβαίνουμε προς τα κάτω και βλέπουμε στην επιλογή θέσεις τα περιουσιακά στοιχεία που έχουμε στην κατοχή μας. Εδώ υπάρχουν και οι εξής επιλογές. Πατώντας το πεδίο συναλλαγές, μπορούμε να δούμε όλες τις συναλλαγές που έχουμε εκτελέσει ή που έχουμε ανοιχτές σε κάποια χρονική στιγμή που μας ενδιαφέρει. Δίπλα υπάρχει επιλογή εντολές, από που επίσης μπορούμε να δούμε όσες εντολές έχουμε κατά καιρούς δώσει στην πλατφόρμα, αλλά και το στάδιο της εκτέλεσής τους. Δίπλα έχουμε την επιλογή κίνδυνη. Εδώ βλέπουμε τους γενικούς δείκτες κινδύνου του χαρτοφυλακίου μας, ανάλογα τη μόχλευση που έχουμε κάνει, δηλαδή τη χρήση περιθωρίου. Όσο περισσότερη χρήση περιθωρίου έχουμε κάνει, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος για το χαρτοφυλάκιό μας. Όσο μικρότερη, ο δείκτης βρίσκεται στο πράσινο και το επίπεδο κινδύνου είναι χαμηλό. Δεξιότερα υπάρχει επιλογή γράφημα. Εδώ βάζουμε τον τίτλο που μας ενδιαφέρει και η πλατφόρμα μας ανοίγει πολλά και διαφορετικά στοιχεία τεχνικής ανάλυσης που βλέπουμε αναλυτικά σε άλλο βίντεο. Παραδίπλα υπάρχει επιλογή νέα, από που βλέπουμε διάφορα επενδυτικά χρηματοοικονομικά νέα που ενδεχομένως μας αφορούν, ενώ τέλος υπάρχει επιλογή ειδοποίησης. Εδώ έχουμε τις εξής δυνατότητες. Μπορούμε να επιλέξουμε το όνομα ενός τίτλου, για παράδειγμα της Apple, και να βάλουμε την πλατφόρμα να μας ειδοποιεί όταν κάτι που περιμένουμε συμβεί. Συγκεκριμένα, να μας ειδοποιεί για την τιμή κλεισίματος ή ανοίγματος της μετοχής, για διάφορες κινήσεις της τιμής, όταν π.χ. φτάσει ένα όριο που θέσαμε ή το ξεπεράσει προς τα κάτω ή προς τα πάνω κλπ. Να σημειωθεί ότι η υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS πρέπει να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα και περιλαμβάνει χρεώσεις. Μπορούμε να διαλέξουμε τη συχνότητα των ειδοποιήσεων, το πότε αυτές θα λήξουν, αλλά και το πώς θα τις λαμβάνουμε. Με email, με SMS ή και με τα δύο. Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και ανοιχτή πώληση, short selling, σε αρκετά αξιόγραφα μέσω της Freedom24. Για να ανοίξουμε μια τέτοια θέση, αρκεί να δημιουργήσουμε μια εντολή πώλησης ενός αξιογράφου που δεν υπάρχει στο χαρτοφυλακίό μας. Στη συνέχεια, θα λάβουμε τα μετρητά από την πώληση στο λογαριασμό συναλλαγών μας και θα ανοίξει μια θέση για το συγκεκριμένο αξιόγραφο με αρνητικό πρόσημο στο πεδίο της ποσότητας. Η ανοιχτή πώληση απαιτεί χρήση περιθωρίου, καθώς έχουμε δανειστεί αξιόγραφα με τη δέσμευση να τα επιστρέψουμε μελλοντικά. Η χρήση περιθωρίου, margin, είναι ένα δάνειο που λαμβάνουμε από τη Freedom Finance με ετήσιο επιτόκιο 12% για διάφορους σκοπούς. Ο αντίστοιχος στόκος αφαιρείται σε ημερήσια βάση και ανέρχεται περίπου στο 0,00032,88% επί του αρνητικού ποσού. Για οποιαδήποτε απορία ή πρόβλημα μπορούμε να επικοινωνήσουμε με την υποστήριξη της πλατφόρμας στα athens@freedom24.com ή στο 211-234-6200.